Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του Kitchen Lab. Σήμερα το επεισόδιο μας είναι πάρα πολύ ιδιαίτερο, γιατί το έχετε ακούσει πάρα πολλές φορές το κρυθαρό, αλλά δεν ξέρετε να το φτιάξετε. Σήμερα θα σας δείξω τον τέλειο τρόπο. Το κρυθαράκι μας θα έχει τέλεια χυλωμένη υφή. Θα το ψήσουμε στην εντέλεια. Το καλαμαράκι μας θα είναι πάρα πολύ μαλακό και θα λιώνει στο στόμα και τα αρωματικά θα απογειώσουν τελείως το πιάτο μας. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Αυτό που λατρεύω σε αυτή τη συνταγή είναι ότι μόλις σε 20 λεπτά maximum η συνταγή μας θα είναι έτοιμη για σερβίρισμα. Θα είναι νηστίσιμη γιατί δεν θα βάλουμε ούτε βούτυρο ούτε τυρί. Βέβαια, αν δεν πιστεύετε ότι μπορείτε να βάλετε λίγο τυράκι στο τέλος. Αλλά όλη η γεύση σε αυτή τη συνταγή έρχεται από όλα τα λαχανικά και βέβαια από τα καλαμαράκια. Άμα το φορτώσουμε με πάρα πολλές γεύσεις, στο τέλος δεν θα καταλαβαίνουμε τίποτα από αυτές τις γεύσεις που τελικά πρέπει να καταλάβουμε. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Θέλω μία φλατ σοτέ πάνω στη φωτιά και θα την αφήσω να κάψει. Και αρχίσω να ετοιμάζω εδώ πέρα τα λαχανικά μου. Δεν έχω πάρα πολλά. Αλλά χρειάζομαι λαχανικά. Έχω κρεμμυδάκι, πράσο, κολοκύθι και σκόρδο. Θα τα κόψω και θα τα αφήσω όλα στο ξυλοκοπή. Το πράσο πάρα πολύ απλά, κρατάμε το τέλος, σταυρώνουμε εδώ πέρα για να ανοίξει, έτσι, και το κόβουμε. Έτοιμο το πράσο. Το κρεμμύδι χοντροκόψτε το, εδώ. Το σκόρδο φετούλες και το κολοκύθι, επειδή θέλουμε να το καταλαβαίνουμε στο στόμα μας, χοντροκόψε το, γιατί άμα το ψιλοκόψουμε τώρα, στο τέλος θα εξαφανιστεί τελείως. Εδώ. Τώρα, τα λαχανικά μου όλα είναι έτοιμα. Θέλω λαδάκι πάνω στη φωτιά. Λίγο ακόμα, χρειαζόμαστε λαδάκι. Και ρίχνω όλα τα λαχανικά μέσα. Ανακατεύουμε και αφήνουμε να καραμελώσουμε. Τώρα, αρχίζουμε να προετοιμάζουμε τα καλαμαράκια μας. Θα φορέσω γάντια. Και έχουμε μισό κιλό καλαμάρια. Μπορείτε να πάρετε είτε μικρά, είτε μεγάλα, είτε κατεψυγμένα, είτε φρέσκα, ό,τι σας αρέσει. Και θα κόψετε ωραίες ροδέλες στο καλαμαράκι. Εδώ. Ψιλοκόψτε πάρα πολύ το καλαμαράκι. Θέλουμε να υπάρχει μέσα στο φαγητό μας. Τώρα, θα προσθέσω μέσα και τα καλαμαράκια. Με το που αρχίζει να ξανθαίνει το καλαμαράκι μας, ήρθε η ώρα να προσθέσουμε μέσα το κρυθαράκι. Χρησιμοποιώ μέλισσα κρυθαράκι μέτριο, αναπόσπαστο κομμάτι της μεσογειακής διατροφής. Και μην ξεχνάμε ότι αυτό το φαγητό είναι πλούσιο σε φυτικές ίνες, γιατί έχουμε πάρα πολλά λαχανικά. Είναι πλούσιο σε πρωτεΐνες, γιατί έχουμε μέσα το καλαμαράκι μας. Το μόνο που χρειάζεται για να είναι ολοκληρωμένο γεύμα είναι ένας πολύ καλός υδατάνθρακας. Και αυτός ο υδατάνθρακας είναι βέβαια το κρυθαράκι μας. Μπορείτε να βάλετε, άμα θέλετε, και ολικής αλέσεως κρυθαράκι μέλισσα για περισσότερες φυτικές ίνες ή μπορείτε να πάτε με το μέτριο όπως κάνω και εγώ στη συνταγή. Τώρα, δεν χρειάζομαι όλη τη συσκευασία, χρειάζομαι τη μισή. Μισή είναι αρκετή για να φάνε 4 άτομα. Οπότε, μισή συσκευασία μέσα. Εδώ. Και αυτό που θέλω να θυμάστε είναι ότι θέλω να συμπεριφέρεστε στο κρυθαράκι με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που συμπεριφέρεστε και στο ριζότο σας. Οπότε, αυτό που θέλουμε είναι να το σοτάρουμε, να το θωρακίσουμε, γιατί όσο περισσότερο το θωρακίσουμε τώρα, τόσο λιγότερο θα σπάσει στο τέλος το κρυθαράκι. Και θα σβήσετε με λευκό ξηρό κρασί. Πάντα στα θαλασσινά σβήνουμε με λευκό ξηρό κρασί. Εντάξει, λοιπόν σβήνουμε, αφήνουμε να εξατμιστεί. Και θα ρίξουμε μέσα την ντομάτα μας. Ξύσμα από ένα λεμόνι. Μην ξεχνάτε ότι όταν κάνουμε θαλασσινά γενικά χρειαζόμαστε οξύτητα. Το λεμόνι, όσο παράξενο και ας φαίνεται, ισορροπεί πάρα πολύ τη γεύση από τα θαλασσινά. Οπότε θέλουμε και ξύσμα από λεμονάκι και από την αρχή θα ρίξουμε και 2-3 κουταλιές της σούπας λεμόνι. Εδώ. Πιστέψτε με, θα βοηθήσει πάρα πολύ στη γεύση. Ανακατεύουμε την ντομάτα και τώρα ακριβώς ό,τι θα κάναμε και σε ένα ριζότο, προσθέτουμε σιγά σιγά το ζωμό. Σε περίπτωση που δεν έχετε ζωμό, διαλύστε έναν κύβο μέσα στο νεράκι μας. Περίπου για μισό πακέτο μέλισσα κρυθαράκι μέτριο θα χρειαστείτε 750 γραμμάρια ζωμό. Προσθέτω το 1/3 εδώ, ανακατεύω. Χαμηλώνω τη φωτιά στη μέση, ανακατεύω και μόλις ρουφήξω όλο το ζωμάκι θα προσθέσω την επόμενη δόση. Μέχρι που να τελειώσει τελείως ο ζωμός μου. Κοιτάξτε εδώ υφή. Το τέλειο κρυθαράκι. Το τέλειο κρυθαρότο. Τώρα,
Το σπανάκι δεν το ρίχνουμε στην αρχή, το ρίχνουμε πάντα στο τέλος. Για να κρατήσει όλες τις βιταμίνες του. Απλά θα τα ανακατέψουμε και να μείνει ζωντανό. Γιατί άμα παραμαγειρέψουμε το σπανάκι, χάνει και τη γεύση του. Και βέβαια θέλουμε και την αίσθηση ότι τρώμε κάτι υγιεινό. Άμα το μαγειρέψουμε πολύ το σπανάκι, εξαφανίζεται. Ενώ έτσι, απλά ανακατεύοντάς το, κοιτάξτε εδώ, να σου πω ότι φυσιολογικά σε ένα ριζότο, τώρα θα βάζουμε έναν τόνο βούτυρο και έναν τόνο τυρί για να το κάνουμε νόστιμο. Αυτό είναι νόστιμο από μόνο του. Το μόνο που χρειάζεται τώρα είναι να προσθέσουμε λίγο ακόμα ένταση στις γεύσεις. Και αυτό που θέλω να κάνετε είναι να δοκιμάσετε πριν ρίξετε όλα τα υπόλοιπα υλικά. Για να δείτε αν θέλετε παραπάνω αλάτι και πιπέρι. Μην ξεχνάτε το καλαμαράκι είναι αλμυρό, βγάζει αλμύρα μέσα στο φαγητό, αλλά χρειάζεται λίγο αλατάκι, λίγο πιπέρι και τα τελευταία τρία συστατικά για το κρυθαράκι μας. 1, 2, 3. Λεμόνι, ταχίνι και άνηθο. Αυτά ουσιαστικά θα απογειώσουν το φαγητό. Δοκιμάσατε έτσι όπως σας είπα και θα δοκιμάσετε και μετά και θα δείτε τη διαφορά. Λοιπόν, χοντροκόβουμε τον άνηθο, αλλά δεν το παρακάνουμε. Βάζουμε λίγο, γιατί πολλές φορές ρίχνουμε πάρα πολύ άνηθο και δεν νιώθουμε τις υπόλοιπες γεύσεις. Ρίχνουμε το ταχίνι. Τελευταία στιγμή, γιατί αν το ρίξουμε στην αρχή και χάνει όλα τα θρεπτικά του συστατικά και χάνει και τη γεύση του. Ξύσμα από λεμόνι και λίγο χυμό. Και τώρα θα κάνουμε το τελευταίο ανακάτεμα. Κοιτάξτε εδώ. Ήρθε η ώρα να σερβίρουμε. Σας έχω ετοιμάσει και μια έκπληξη για το τέλος. Γιατί από πάνω θα το κάνουμε πάρα πολύ σεξι. Και κοιτάξτε εδώ χρώματα. Όταν σερβίρετε θα μυρίζετε το ταχίνι. Φανταστικό. Τώρα, αυτό που θέλω να κάνετε κι εσείς είναι να δώσετε λίγο ένταση στο κρυθαρότι σας. Πώς, θα φτιάξουμε μία γκρεμολάτα. Η γκρεμολάτα, σε περίπτωση που δεν ξέρετε, είναι μία πέστο χωρίς λάδι. Αυτό θα θυμάστε και χωρίς τυρί. Ουσιαστικά είναι ξηρός καρπός, μυρωδικά, σκόρδο και προαιρετικά μπορούμε να βάλουμε λίγο λεμονάκι ή lime εφόσον θέλουμε. Λοιπόν, θα ρίξω μέσα τους ξηρούς καρπούς στο μιξεράκι μαζί με το σκόρδο. Είναι απαραίτητο να κάνετε αυτή την κίνηση που σας δείχνω τώρα για να διαλυθεί τελείως το σκόρδο με τους ξηρούς καρπούς. Λοιπόν, διαλύθηκε τελείως το σκόρδο μαζί με το αμύγδαλο και θα ρίξω μέσα τώρα τα μυρωδικά μου. Έχω λίγο μαϊντανό και φυσικά αυτά τα κλωναράκια από τον άνηθο δεν τα πετάμε. Τα ρίχνουμε για να κάνουμε γκρεμολάτα. Χτυπάμε λίγο. Λοιπόν, και κοιτάξτε εδώ. Μυρίζει καταπληκτικά και μας δίνει μία φρεσκάδα στο φαγητό μας. Το τελευταίο συστατικό που θα ρίξω είναι λίγο ξύσμα από λεμόνι. Και η γκρεμολάτα μας είναι έτοιμη. Το είπα θεσσαλονικιώτικα. Λοιπόν, ανακατεύουμε και θα ρίξω λίγο πάνω από το φαγητό μου. Δεν θα καταλαβαίνει κανείς τι τρώει. Το υπόλοιπο βέβαια θα το ρίξω στο φαγητό μου. Να δώσω την κατσαρόλα. Και μεσογειακό φαγητό χωρίς ελαιόλαδο δεν γίνεται. Λίγο ελαιόλαδο από πάνω για να μυρίσει. Λίγο πιπεράκι. Ένα φαγητό μόλις σε 20 λεπτάκια. Πεντανόστιμο. Θρεπτικότατο. Μεσογειακότατο. Το μόνο που λείπει από αυτή τη συνταγή είναι να κάνετε subscribe στο κανάλι, comment από κάτω και να το μοιραστείτε με τους φίλους σας. Το είπα πάρα πολύ γρήγορα. Το κατάφερα. Yes! Θα δοκιμάσω και θα φύγω. Φιλάκια πάρα πολλά. Ραντεβού στο επόμενο μας επεισόδιο. Γεια σας!